Στην Ελλάδα υπάρχουν 80 εφημερίδες και 9 κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας. Μόνο στην Αττική οι ραδιοφωνικοί σταθμοί ξεπερνούν τους 40. Τα αντίστοιχα μέσα ενημέρωσης στη Βρετανία ή στη Γαλλία είναι πολύ λιγότερα, παρότι ο πληθυσμός των χωρών αυτών είναι πολλαπλάσιος της Ελλάδας. Σε μια τόσο μικρή αγορά όπως η ελληνική, με τόσα πολλά όμως μέσα ενημέρωσης, το μεγάλο θέμα είναι πώς επιβιώνουν. Όχι βέβαια από τις πωλήσεις, αλλά από τη διαφήμιση. Ο μεγαλύτερος διαφημιζόμενος είναι το κράτος, τα υπουργεία και βέβαια η ΔΕΚΟ. Ο ΣΕ, ο ΤΕΔΕΗ, ο ΟΠΑΠ μοιράζουν μεγάλο κομμάτι της διαφήμισης σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης. Ποιος τη μοιράζει επί της ουσίας? Μα φυσικά οι κυβερνήσεις. Το μακρύ χέρι της κυβέρνησης κουνάει το καρόλο της διαφήμισης μπροστά στο πρόσωπο του ιδιοκτήτη του μέσου ενημέρωσης. Κυρίως αυτού που έχει κάποιο πρόβλημα και θέλει να το λύσει. Μερικές φορές τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Η εφημερίδα ή το κανάλι γίνεται κάτι σαν jukebox. Η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, ρίχνει το κέρμα και το μέσο ενημέρωσης παίζει το σκοπό της. Ας δούμε πώς μοιράστηκε το 2007 η κρατική διαφήμιση στις εφημερίδες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το πρώτο δεκάμενο του 2007, την περισσότερη κρατική διαφήμιση πήρε η εφημερίδα Χώρα της Κυριακής. 1.800.000 ευρώ. Η εφημερίδα Χώρα πουλάει μόλις 5.000 φύλλα. Η εφημερίδα Το Πρώτο Θέμα, με 200.000 φύλλα, πήρε πολύ λιγότερα από ότι η εφημερίδα Χώρα των ελάχιστων φύλων. Πήρε 1.600.000 ευρώ. Το ίδιο και το Βήμα της Κυριακής, αλλά και η Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Μια άλλη εφημερίδα, ο Αδέσμευτος Τύπος, εμφανίζεται να παίρνει μεγαλύτερο ποσό από την μεγαλύτερη σε κυκλοφορία εφημερίδα Ελευθεροτύπου. Στην επαρχία υπάρχουν εφημερίδες που πουλάνε μόλις 200 φύλλα. Κι όμως δεν κλείνουν, εισπράττοντας διαφήμιση από το κράτος ή την τοπική αυτοδιοίκηση ανεξέλεγκτα. Μόνο η κρατική διαφήμιση που μοιράζεται στην επαρχία ξεπερνάει τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Όπως είναι φυσικό, οι εφημερίδες αυτές δεν ικανοποιούν την ενημέρωση, αλλά τον τοπικό παραγωνισμό. Υπάρχουν όντως περίπου 80 εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας και 20 φορές και παραπάνω τοπικές και άλλου τύπου εφημερίδες. Και είναι προφανές ότι αυτές οι εφημερίδες δεν διαβάζονται. Πώς επιβιώνουν? Οι περισσότερες δεν επιβιώνουν. Επιβιώνουν με επιδοτήσεις κρατικές ή με άλλους τρόπους, οι οποίοι ενδεχομένως είναι πιο υπόγειοι και αφορούν μαύρο χρήμα. Δεν ξέρω. Οι ίδιες οι συνδικαλιστικές δημοσιογραφικές ενώσεις δείχνουν ανήμπορες να καθορίσουν τις αρχές λειτουργίας του δημοσιογράφου. Την ώρα που οι αρχές δεοντολογίας περιφέρονται ως τα άγια των Αγίων της δημοσιογραφίας, εκατοντάδες δημοσιογράφοι εργάζονται σε γραφεία τύπου οργανισμών, στη Γενική Γραμματεία Τύπου, σε δημόσιες σχέσεις επιχειρήσεων και ταυτόχρονα σε κάποιο μέσο ενημέρωσης. Κανονικά θα έπρεπε, όπως και στις άλλες χώρες, από τη στιγμή που ο δημοσιογράφος επιλέγει γραφείο τύπου, να μπαίνει σε μια ειδική κατηγορία από πλευράς επαγγελματικής απασχόλησης. Όχι να επικρατεί η άποψη ότι τι να δουλεύει στην εφημερίδα, τι να δουλεύει στην τηλεόραση, τι να δουλεύει στο γραφείο τύπου. Δεν είναι έτσι. Στο γραφείο τύπου πρέπει να εξυπηρετήσει την εξουσία. Στο μέσο ενημέρωση αυτό που πρέπει να εξυπηρετήσει είναι τα ερωτήματα, τις απόψεις, να εκφράσεις τις αγωνίες, τις κοινή γνώμη. Είναι δύο διαφορετικές θέσεις από δύο διαφορετικές σκοπιές. Δεν μπορεί να είναι στους ίδιους κανόνες. Δεν μπορείς να είσαι δημοσιογράφος και να βοηθάς επικοινωνιακά ούτε κυβέρνηση, ούτε πολιτικό κόμμα, ούτε οποιονδήποτε εξουσιαστικό φορέα. Υπάρχει ασυμβίβαστο. Το γιατί δεν υπάρχει ασυμβίβαστο στην ελληνική πρακτική και αντίληψη είναι θέμα της ΕΣΥΑ. Εγώ δεν είμαι μέλος της, γι' αυτόν και για μια σειρά από άλλους λόγους. Κατά συνέπεια, σε αυτό μπορείτε να ρωτήσετε αυτούς που έχουν επιτρέψει να υπάρχει γραφείο τύπου και δημοσιογραφική ιδιότητα ταυτόχρονα. Ενώ γραφείο τύπου κάποιου υπουργού ή κάποιου πολιτικού. Από την εμπειρία μου σας λέω ότι θα πρέπει να είχα μία ή δύο φιλικές σχέσεις με πολιτικούς στη ζωή μου και έβλεπα το ασυμβίβαστο σε αυτή τη σχέση. Φανταστείτε να είχα και εργασιακή, τι θα συνέβαινε. Θυμάμαι επανειλημμένως είχε ζητηθεί από κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσης Συντακτών να δημοσιοποιηθεί τουλάχιστον η λίστα αυτών που είναι διορισμένοι. Να ξέρουμε ποιοι είναι, εν πάση περιπτώσει. Μερικούς ξέρουμε, άλλους δεν ξέρουμε καθόλου. Δεν δόθηκε ποτέ αυτή η λίστα. Ποτέ. Γιατί είναι ένας τρόπος δελεασμού
των δημοσιογράφων. Όχι επαναλαμβάνω τόσο πολύ για να γράφουν, όσο για να μην γράφουν. Πριν από μερικές μέρες ζητήσαμε από τα Υπουργεία και τις ΔΕΚΟ να μας δώσουν τα ονόματα των δημοσιογράφων που δουλεύουν στα γραφεία τύπου τους. Κανένα Υπουργείο δεν μας τα έδωσε. Μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά είναι φυσιολογικό. Αποδεικνύει τον αναγκαλισμό του δημοσιογραφικού επαγγέλματος με την εξουσία. Σκεφτείτε έναν δημοσιογράφο που δουλεύει στο γραφείο τύπου του Υπουργείου Υγείας, για παράδειγμα, και ταυτόχρονα γράφει στην εφημερίδα του για θέματα υγείας. Κάποιος ασθενής, ας υποθέσουμε, πεθαίνει σε νοσοκομείο γιατί ο υπουργός, όπως καταγγέλλεται, μετέθεσε τους γιατρούς της κλινικής. Ο δημοσιογράφος, ως γραφείο τύπου, παραθέτει την άποψη του υπουργού. Μπορεί γράφοντας τη συνέχεια στην εφημερίδα του να δράσει ερευνητικά και κριτικά για την υπόθεση? Όχι φυσικά. Κι όμως στην Ελλάδα το φαινόμενο αυτό είναι συχνό. Υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι έχουν συμβληθεί με εταιρείες δημοσίων σχέσεων. Αυτό εξηγεί και αυτό το περίεργο, το επίσης περίεργο φαινόμενο να υπάρχουν δημοσιογραφικές, από δημοσιογράφους, εταιρείες δημοσίων σχέσεων. Τι μπορεί να κάνει μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων από δημοσιογράφους? Από το να παρέμβει και να διαμορφώσει κατά παράβαση κάθε διοντολογίας, κάθε ηθικού κανόνα, ευνοϊκές συνθήκες σε ένα μέσο ενημέρωσης ή γενικότερα στην κοινή γνώμη υπέρ κάποιου, υπέρ δηλαδή αυτού που πληρώνει. Κατά συνέπεια, όσο περισσότερο πληρώνει, τόσο αποτελεσματικότερη θα είναι η παρουσία του, τόσο θα αποκρύβονται αυτά που δεν τον συμφέρουν και τόσο θα προωθούνται και θα αναδεικνύουν στοιχεία που μπορεί και να μην έχει σε τελευταία ανάλυση. Παιχνίδι το παίζουν 20-30 εκδότες ή μεγαλοδημοσιογράφοι. Απαξιώνεται ένας ολόκληρος κλάδος, ο ένας τα πήρε, ο άλλος τα έδωσε, ο άλλος εναλλάχθηκε, ο άλλος πλούτησε εύκολα, ο άλλος κάνει τον επαναστάτη αλλά κυνηγάει τους εφοπλιστές για να τον χρηματοδοτήσουν. Επομένως όλη αυτή η εικόνα της εκδοτικής δημοσιογραφικής απαξίωσης αντανακλά στον κλάδο γενικότερα, κάνει πιο δύσκολη τη δουλειά των δημοσιογράφων, οι οποίοι δεν έχουν τέτοιες ευκολίες ή με την εξουσία ή με τα οικονομικά, και κυρίως μειώνει την αξιοπιστία της δημοσιογραφικής και εκδοτικής κριτικής προς την εκτελεστική εξουσία. Ποιος θα πιστέψει μετά από όλα αυτά που βλέπουμε με το σύριαλ του Μάκη και του Θέμου ότι εμείς οι δημοσιογράφοι, εμείς οι εκδότες, είμαστε οι φίλοι του πολίτη, οι υπερασπιστές του πολίτη έναντι της εκτελεστικής εξουσίας? Δεν νομίζω ότι μπορούν εύκολα να μας πάρουν στα σοβαρά. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτοί οι οποίοι είναι leaders με την κακή έννοια στην αγορά, τη δική μας, εποφελούνται, συναλλάσσονται, απαξιώνονται και γενικά δημιουργούν ένα λογαριασμό, αφού έχουν υποφεληθεί ήδη, ένα λογαριασμό για τον κλάδο και τον πληρώνουμε όλοι μαζί. Αυτοί οι καθοδηγητές με την κακή έννοια ποιοι μπορεί να είναι? Τα κακά παραδείγματα σε αυτή τη φάση, τα κακά παιδιά, είναι τα παιδιά που μπήκαν στην πανιέρα. Ο Θέμος και ο Μάκης.